Στα Καρδάμιλα σήμερα είχαμε μια κατάληψη. Ξεκίνησε από το Γυμνάσιο Καρδαμήλων και συμμετείχαν και οι μαθητές του ΕΠΑΛΕ Καρδαμήλων και του ΓΕΛ Καρδαμήλων. Αμέσως πήγα και επισκέφθηκα το σχολικό συγκρότημα Καρδαμήλων. Συζήτησα με τους μαθητές, με τους καθηγητές, με τους γονείς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Ας πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Συζητήσαμε όλα τα θέματα τους και τα προβλήματα που μου αναφέρθηκαν από τους μαθητές και τους γονείς. Δόθηκαν αμοιβές εξηγήσεις και ας το πούμε υποσχέσεις ως προς την επίλυση κάποιων ζητημάτων τα οποία υπάρχουν. Και αύριο το σχολικό συγκρότημα του Καρδαμήλων θα λειτουργήσει κανονικά. Για να αναφερθούμε και να πούμε πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μου ανέφεραν για την προστασία για τον κορονοϊό, μάσκες, αντισηπτικά και τέτοια πράγματα, αλλά τα οποία αυτά είναι επιλύσιμα πράγματα, τα οποία είναι, μάσκες έχει δώσει ήδη ο Δήμος προς όλα τα παιδιά, αντισηπτικά μπορούν να αγοράζουν οι συνάδελφοι διευθυντές και επιπλέον, λόγω του ότι ο Δήμος μέσω της Σχολικής Επιτροπής έχει διαθέσει στους διευθυντές κάποια ποσά τα οποία είναι αναλώσιμα υλικά και με βάση απόφαση, προηγούμενη απόφαση, μπορούν να αγοράσουν επιπλέον υλικά. Το μόνο πιο δύσκολο, ας πούμε, ήταν, ίσως είναι η στολή του υπεύθυνου COVID που πρέπει να έχει κάθε σχολείο και πρέπει να αγοραστεί. Επιπλέον το θέμα βέβαια ξεκίνησε και ήταν από την μεταφορά μιας καθηγήτριας για συμπλήρωση ωραρίου στο Γυμνάσιο Καλαμωτής. Είναι η καθηγήτρια του Γυμνασίου Καρδαμήλων και το πείσδε μετά από αίτηση της καθηγήτριας την τοποθέτηση για συμπλήρωση του ωραρίου της στο Γυμνάσιο Καλαμωτής. Αυτό και έπραξε και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστό. Από τη λογική των σχολείων του Καρδαμήλου την καταλαβαίνω απόλυτα και είναι και σωστό, γιατί είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να λειτουργήσει ένας καθηγητής όταν είναι στο σχολικό συγκρότημα Καρδαμήλων στα διπλανά σχολεία από το να φεύγει και να πηγαίνει σε ένα άλλο σχολείο. Βγαίνουν και πιο εύκολα τα προγράμματα και είναι και κοντινά και μπορούν και συνεργάζονται πιο εύκολα τα σχολεία. Από εκεί ύστερα η εκπαιδευτικός είχε κάνει αίτηση η οποία ζητούσε να συμπληρώσει το ωράριό της αλλού. Και γι' αυτό το λόγο είχε πάει σε άλλο σχολικό συγκρότημα. Ούτως ή άλλως, στο σχολικό συγκρότημα, όπως μείναμε και εσείς, στο σχολικό συγκρότημα των Καρδαμήλων θα πάει ένας ολόκληρος αναπληρωτής καθηγητής ΠΕ2, φιλόλογος δηλαδή, και ένας ολόκληρος καθηγητής ΠΕ4, φυσικός. Οπότε το κενό που υπάρχει θα καλυφθεί πλήρως.